κανείς δεν έχει ταχθεί αντίθετος με το γεγονός ότι θα δοθεί δυνατότητα εις τους κατόχους των περιουσιών να αξιοποιήσουν. Και πραγματικά με εκπλήττει η τοποθέτηση του κ. Χριστοφόρου προηγουμένως. Αυτό το οποίο κάποιοι από εμάς τοποθετούνται είναι πάνω στο πολιτικό ή στο νομικό πλαίσιο της συμφωνίας να μην δοθούν οποιαδήποτε ενδεχομένως επιπλέον δικαιώματα στους Βρετανούς, ούτως ώστε να προχωρήσουν ένα βήμα εντελώς διαφορετικό και αύριο να δημιουργηθούν περιπλοκές. Εμείς αυτό θέλουμε να διασφαλίσουμε. Θέλουμε ακριβώς να διασφαλίσουμε ότι οι κατόχοι των περιουσιού θα μπορούν να τις αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Είτε με το πλαίσιο της ανάπτυξης, είτε με το πλαίσιο της αγοραπολισίας ή οτιδήποτε άλλο. Και είπα ότι δυστυχώς η μέχρι σήμερα βρετανική πολιτική δεν μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα χωρίς προβληματισμό. Οφείλουμε να ψάξουμε και να δούμε μήπως υπάρχουν επικίνδυνα σημεία τα οποία πρέπει να αποφύγουμε. Αυτό από πότε έπαψε να είναι καλό και έγινε ξαφνικά κακό και είναι φοβικό και είναι, ξέρω, σύνδρομα που μας κατατρέχουν? Επειδή τονίζεται περισσότερο από το θετικό της συμφωνίας, αντιλαμβάνομαι, θεωρεί ο κ. Χριστοφόρου. Ακούσατε τις τοποθετήσεις μας να πούμε ότι είμαστε αντίθετοι με το γεγονός ότι πρέπει να μην προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Ίσα-ίσα εγώ είπα ότι η συμφωνία αυτή στην ουσία αποτελεί εξειδίκευση των προνοιών του παραρτήματος όμικρο της συνθήκης εγκαθίδρυσης. Και ήταν υποχρέωση των Βρετανών και χρόνια να το πράξουν. Και μάλιστα πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η Βρετανία έχει υιοθετήσει και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπου δίνει το δικαίωμα στους κατόχους των περιουσιών να έχουν το ίδιο δικαίωμα και την ανάπτυξη των περιουσιών τους. Πάνω σε βάση ισότιμη και με ισότητα που μέχρι σήμερα δεν την είχα. Άρα αυτό το δικαίωμα όχι μόνο δεν το αρνούμαστε στους κατόχους αυτών των περιουσιών, αλλά αντίθετα το διεκδικούσαμε και το διεκδικούμε. Αλλά δεν μπορεί ο κ. Χριστοφόρου να μας παραδίδει μαθήματα με τις τοποθετήσεις του. Να υπενθυμίσω ότι ήταν η δική του η κυβέρνηση που εξαίρεσε τα εδάφη των Βρετανικών βάσεων από το να είναι εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ξεχνάμε. Ήταν ένα ολίσθημα τεράστιο αυτό. Γιατί αν δεν εξαιρούνταν και ήταν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν τελώς διαφορετικά τα πράγματα. Θα ίσχυε το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και δεν θα είχαμε ανάγκη σήμερα να προχωρήσουμε σε οποιασδήποτε άλλες επικίνδυνες συμφωνίες. Αυτό το ξεχνάτε, κύριε Χριστοφόρου. Ήταν η δική σας κυβέρνηση που το έκανε αυτό το πράγμα. Θα το απαντήσετε μετά. Βεβαίως θα το απαντήσετε. Και από εκεί και πέρα, το θέμα της αμοχωστοποίησης που προσπαθείτε να μας μεταφέρετε ότι ξέρετε, κάποιοι είχαν φοβικά σύνδρομα και γι' αυτό δεν αποδόθηκε η αμόχωστος. Όχι, το έθεσε ως ευρύτερο θέμα συνδρόμων που μας κατατρέχουν. Γιατί κάποιοι τότε είχαμε μπει, λέει, να μην γίνει αμοχωστοποίηση του Κυπριακού. Όχι, έτσι πράγματα. Άστε τα. Καταλαβαίνουμε εμείς και τα πονηρά αφήστε τα κατά πάντα. Έτσι, ξέρουμε πολύ περισσότερα. Από εκεί και πέρα, και αναφέρονται πού. Αναφέρονται στο λεγόμενο Αμερικανο-Βρετανο-Καναδικό σχέδιο του 1978. Και το αποδέχτηκε η Τουρκία ποτέ αυτό το σχέδιο. Και το απορρίψαμε εμείς. Με το ίδιο στοιχείο, αν πρέπει, όταν έχουν παράπονο τάχατες ότι κάποιοι επειδή διαμαρτυρηθήκαν τότε δεν επιστράφηκαν οι αμόχωστος. Τότε τι να πω εγώ με τη δική τους απόφαση και με τη βούλα έχουν στερήσει το δικαίωμα τους κερινιώτες να επιστρέψουν στην Κερινιά. Μεταξύ των οποίων και εμένα. Τι πρέπει να σου κατηγορήσω? Τι πρέπει να σου αποδώσω? Αυτή είναι η λογική. Δεν τι πρέπει να σου αποδώσω? Ποια βούλα δεν μπορείτε να πάτε εσείς πίσω στην Κερινιά? Κερινιώτης είμαι. Ναι, ναι, επειδή λέτε με δική σας βούλα. Με το σχέδιο Νανά. Αυτό το υποστήριξα. Η Κερινιά επιστρέφονταν. Μα δεν είναι το δικαίωμα να επιστρέψω στην Κερινιά? Ή για να πω, ας πούμε, που πανηγυρίζουν σήμερα για τα ενεργειακά θέματα όταν συμφωνούσαν ότι έπρεπε να ήταν κολοβωμένα τα χωρικά έδρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάλι με το σχέδιο Νανά. Για να μην αναφερθώ σε όλα τα υπόλοιπα. Να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι εμφανίζονται σήμερα οι ακρεφνείς Ευρωπαίοι, αλλά καταδίκαζαν με αυτήν τους την απόφαση τον Κύπριο, τον Ελληνοκύπριο, να είναι τρίτης κατηγορίας Ευρωπαίος πολίτης, να μην μπορεί να απολαύσει καθόλου τα ευρωπαϊκά δικαιώματα εντός της πατρίδας του και μάλιστα η συμφωνία αυτή να αποτελούσε και πρωτογενές ευρωπαϊκό κεκτημένο για να μην ποτέ. Ωραία, στο μην ξαναφέρουμε στο τραπέζι μας το σχέδιο, δεν σας παρακαλώ σχέδιο, πολύ. Αλλά από την ώρα που αναφερόμαστε στο παρελθόν και μιλούμε για φοβικά σύνδρομα του παρελθόντος και για το 78 και για την αμοχωστοποίηση, ναι, πρέπει να δώσω απαντήσεις πια. Όταν υπάρχει πρόκληση, δεν υπάρχει και απάντηση. Για να μην πούμε και για τις ευθύνες γιατί φτάσαμε σήμερα να συζητούμε αυτά τα ζητήματα. Ποιοι είχαν αυτές τις ευθύνες για να είμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση? Άρα λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Ο Κυπριακός Ελληνισμός απολάθηκε παραλήψεις από επιβιασμένες ενέργειες μέχρι στιγμής πλήρωσε βαρύ το τίμημα τα τελευταία 60 χρόνια. Ως εκ τούτου, ναι, θα προασπίσουμε να
να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα των κατόχων των περιουσιών, θα προασπίσουμε για να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα της ανάπτυξης με λογικό τρόπο, χωρίς την ίδια στιγμή, να δίνουμε στην άλλη πλευρά τέτοια δικαιώματα που στο προσεχές μέλλον, είτε στο εγγύς είτε στο απότερο, να τα βρούμε, πάλι να τα βρούμε από άλλη πλευρά και σε χειρότερο βαθμό μπροστά μας, όπως τα βρήκαμε σε πολλές περιπτώσεις του παρελθόν. Κύριε Αγγελίδη, σας παρακαλώ όλοι όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί...